Λοιπόν, η Τεχάν Περιβαλλοντική Διαχείριση κάνει μια σούπερ προσφορά και εμείς έχουμε τον πρόεδρο της, τον Απόστολο Μούργο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Λεμονιά, καλησπέρα κυρία Καραμίχαλου, τι κάνετε? Πολύ καλά εσείς. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μας αρέσει που έχετε αναλάβει πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία ως Τεχάν. Θέλετε να πούμε στον κόσμο τι είναι? Βεβαίως. Εντάσσεται στη στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε πάρα πολλές δράσεις και με τις δωρές που έχουμε κάνει σε πάρα πολλά σχολεία, με τάμπλετ και στην περίοδο του COVID, σε δήμους. Έχουμε τη δράση του 1 εκατομμυρίου ευρώ για 4 τομείς που θα μπορούμε να την αναλύσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Τώρα αυτή την περίοδο μαζί με τη Sky Express είναι μια κίνηση αλληλεγγύης και προσφοράς προς τους φοιτητές και τους σπουδαστές. Οπότε ένα αεροπλάνο θα είναι διαθέσιμο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα για τους σπουδαστές, οι οποίοι θα μπορούν να ανεβαίνουν Αθήνα-Θεσσαλονίκη και να επιστρέφουν Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Θα είναι εντελώς δωρεάν. Είναι και δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων σπουδαστές και φοιτητές. Σωστά. Είναι όλοι οι σπουδαστές, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Αθήνας και Θεσσαλονίκη, σωστά. Σωστά, πολύ σωστά. Το έχετε επικοινωνήσει ή έχετε δει ανταπόκριση? Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Πριν από μια ώρα είχαν ξεπεράσει τις 800 κρατήσεις. Θα έχουμε sold out. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έχουν φύγει και τα δελτία τύπου. Έχει ανακοινωθεί και στα social media. Σήμερα ξεκίνησε και ήδη σας λέω ότι έχουμε ξεπεράσει τις 800 κρατήσεις. Και ισχύει μέχρι τις 31 Μαρτίου, έτσι? Σωστά, μέχρι τις 31 Μαρτίου. Υπάρχει πιθανότητα να το επεκτείνουμε. Θα το δούμε τότε. Κύριε Μουργό, πώς μπαίνει σε κάποια πλατφόρμα κάποιος και δηλώνει συμμετοχή? Υπάρχει πλατφόρμα, ναι, σωστά, που έχει όλα τα δρομολόγια και έχει τα στοιχεία των σπουδαστών, τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία συμπληρώνονται. Γίνεται η αίτηση. Η πλατφόρμα υπάρχει και στην ιστοσελίδα της Sky Express, skyexpress.gr ή skyexpress.com και στο δικό μας το site, την ιστοσελίδα recyclepavlasetter.gr. Μπράβο σας πάντως, γιατί είναι και η εθνική εορτή μέσα σε αυτές τις ημερομηνίες. Οπότε φανταζόμαστε ότι θα υπάρχει μετακίνηση και μαθητών και φοιτητών. Υπάρχει μεγάλη μετακίνηση και μάλιστα να σας ανακοινώσω και κάτι άλλο. Ήρθαν και κάποια αιτήματα δημάρχων που το είδανε. Π.χ. του Δημάρχου Λιβαδιάς, του κ. Γιάννη Ταγκαλέκα. Όπου εκεί θα καλύψουμε και το κόστος της μεταφοράς με λεωφορείο. Κάναμε συμφωνία ήδη εδώ και μία ώρα με τα ΚΤΕΛ. Οπότε τα παιδιά τα οποία θα πάνε Θεσσαλονίκη μπορούν να πάνε από τη Λιβαδιά μέχρι την Αθήνα με λεωφορείο δωρεάν και μετά να πάνε με το αεροπλάνο. Και στην επιστροφή το αντίστοιχο δρομολόγιο θα είναι εντελώς δωρεάν. Θέλω να πω ότι η Sky Express είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία. Προσφέρει πάρα πολύ ωραία ταξίδια, έχει καινούργια αεροπλάνα και πολύ έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό. Επειδή ταξίδεψα πρόσφατα, το λέω από πρώτο χέρι. Έχω ταξιδέψει και εγώ αρκετές φορές. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν. Και χαιρόμαστε που συνεργαζόμαστε και με τον όμιλό τους, με τον κύριο Γιάννη Γκρίλο, τον πρόεδρο, ο οποίος αφουγκράστηκε την ανάγκη της κοινωνίας, των σπουδαστών και νομίζω ότι και εμείς είμαστε εδώ να το καλύψουμε. Θέλουμε να μας πείτε λίγο, επειδή δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, τι είναι η Τεχάν Περιβαλλοντική Διαχείριση. Τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνει? Η ΤΕΧΑΝ είναι ακρονίμια της λέξης τεχνικές ανακύκλωσης. Είναι η εταιρεία που ξεκίνησε την ανακύκλωση στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε ο οικονομικός τομέας, δεν υπήρχε η λέξη πριν 35-36 χρόνια. Ξεκίνησε ο πατέρας μας, ο κ. Λουκάς Μούργος. Έχουμε τα μηχανήματα ανακύκλωση, τα σπιτάκια που βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ της ΑΒ Βασιλόπουλος και στους δήμους σε όλη την Ελλάδα. Δίνουμε χρηματικό αντίτιμο όταν κάποιος επιστρέφει τις συσκευασίες. Δίνουμε 1 ευρώ ανά 33 συσκευασίες. Και κάποιος μπορεί να έχει δωρεάν αγορές στα συνεργαζόμενα σούπερ μάρκετ. Οποιασδήποτε συσκευασίες. Από πλαστικά μπουκάλια, νερό, γάλα, χυμούς, αναψυκτικά. Είναι γυάλινες φιάλες, πάλι από νερό, γάλα, αναψυκτικά, μπύρες, κρασιά κτλ. Και είναι και μεταλλικά κουτιά από αναψυκτικά και μπύρες. Άρα αυτά όταν τα επιστρέφουμε πού? Στα αντίστοιχα σπιτάκια των σούπερ μάρκετ. Στα αντίστοιχα σπιτάκια των σούπερ μάρκετ, αλλά και στα σπιτάκια που βρίσκονται στους δήμους σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν πάνω από 800 μηχανήματα τοποθετημένα και λειτουργούν. Ο κόσμος ανταποκρίνεται σε αυτό γενικά? Υπάρχει τεράστια ανταπόκριση και αυτό το βλέπουμε από τα χρήματα που επιστρέφονται στην ελληνική κοινωνία, που είναι αρκετά εκατομμύρια.
αρκετά εκατομμύρια, τα οποία αυξάνει η αγοραστική δύναμη του κόσμου και σίγουρα και τα χρόνια της κρίσης, του COVID του και της ενεργειακής κρίσης που έχουμε τον τελευταίο χρόνο έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε αν πιστεύετε ότι ο Έλληνας έχει πια αποκτήσει περιβαλλοντολογική συνείδηση και ανταποκρίνεται σωστά στην ανακύκλωση. Έχει αποκτήσει, είναι αρκετά ευαισθητοποιημένος και πέρα από τους συμπολίτες μας που το κάνουν για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για να ενισχύσουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό, υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες οι οποίοι τα χρήματα δεν τα κρατάνε για εκείνους αλλά τα κάνουν δωρεά είτε στο χαμόγελο του παιδιού είτε στην αποστολή, που είναι ο φιλανθρωπικός οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και εκεί τα χρήματα πηγαίνουν για τα γεύματα αγάπης ή να το πούμε λίγο πιο λαϊκά τα συσίτια. Οπότε και εκεί γίνεται τεράστιο έργο. Και παράλληλα να αναφέρω έτσι πολύ ενδεικτικά ότι στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης η εταιρεία μας έχει κάνει πάρα πολλές δωρεές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, κυρίως στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, με την κυρία Κοτανίτη, την γνωστή καθηγήτρια και τον διοικητή. Έχουμε δώσει 10 πακέτα υγειοτεχνολογικού εξοπλισμού, έχουμε δώσει υπερσύγχρονους υπερηχοτομογράφους που έρχονται από την Αμερική, από τη Zen Electric, και έχουν σωθεί χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή είναι μια δράση η οποία εμάς μας ικανοποιεί πάρα πολύ από ηθικής άποψης. Και έρχεται και τώρα συγκεκριμένη με τη Sky Express που νομίζω ότι είναι χρήσιμη για την ελληνική κοινωνία. Ποιο πιστεύω ότι θα είναι το επόμενο βήμα στην ανακύκλωση, δηλαδή όσοι διαθέτουμε εμπειρία από το εξωτερικό, αναπεριοχές βλέπουμε ας πούμε 5 κάδους με διαφορετικά χρώματα. Ακόμη και τα τρόφιμα τα βάζουν σε ένα συγκεκριμένο κάδο. Αυτό δεν υπάρχει ακόμη στην Ελλάδα. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το επόμενο βήμα για την ελληνική πραγματικότητα? Αυτό εμείς το έχουμε καλύψει ήδη. Είναι η απέτηση μέσα από τις ευρωπαϊκές οδηγίες στην πηγή. Αυτό το κάνουμε γιατί εμείς έχουμε χωριστά μηχανήματα για τα υλικά. Οπότε εφαρμόζουμε και την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία. Και οι Έλληνες πολίτες, όπως είπαμε και πριν, είναι αντιμετωπιμένοι, ανταποκρίνονται θετικά, συμμετέχουν. Ήδη είμαστε μέσα στην επόμενη μέρα και ακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Λοιπόν, να πούμε στον κόσμο ότι δεν χρειάζεται, ας πετάει εκεί που πρέπει τα υλικά που δεν θέλει, έτσι, γιατί έτσι σώζουμε το περιβάλλον. Ευχαριστούμε πολύ την Τεχάν Περιβαλλοντική Διαχείριση που πραγματικά έχει πολύ ωραίες πρωτοβουλίες και βοηθάει, είναι κοντά στον συνάνθρωπο. Ευχαριστούμε. Για τη φιλοξενία. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Επίσης.